Ο Θερμαϊκός είναι ένας πανέμορφος κόλπος που στολίζει τη Θεσσαλονίκη, το αναστικό ιστό, ο οποίος δεν είναι αφημένος στην τύχη του. Υπάρχει ενδιαφέρον καταρχήν από όλους τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι πραγματικά τον αγαπάνε και δείχνουν ένα αυξημένο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την προστασία του. Στο παρελθόν υπήρχε το Ποσειδόν, ένα σκάφος του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο τώρα δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο ένα σκάφος. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι θα προσπαθήσει σε πρώτη φάση, γιατί πράγματι υπήρχε μια επιβάρυνση τους τελευταίους 4 μήνες που δεν γινόταν ο καθαρισμός εδώ, στο κομμάτι της νέας και της παλιάς παραλίας μέσα στον αστικό ιστό, να γίνει καθαριότητα κατά προτεραιότητα εδώ. Και αμέσως μετά, βεβαίως, θα εξανοιχτεί, πηγαίνοντας και προς το Δέλτα των ποταμών, Γαλλικός Αξιός Λουδίας Αλιάκων, και προς την άλλη πλευρά, Περαία Αγία Τριάδα, έτσι ώστε όλος ο κόλπος να έχει την μορφή που αξίζει. Βέβαια, και το τονίζω αυτό, ο καθαρισμός ο οποίος γίνεται είναι ο επιφανειακός καθαρισμός, από τα επιπλέοντα. Προφανώς και δεν σημαίνει αυτό ότι καθαρίζει το κόλπος, γιατί αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί θα πρέπει, μια που ο κόλπος ο Θερμαϊκός, όλοι μας ξέρουμε ότι είναι ένας κόλπος στον οποίο εκβάλλουν 4 ποτάμια, Γαλλικός, Αξιός, Λουδίας, Αλιάκμων, από τα οποία μάλιστα τα 3 από αυτά έρχονται από άλλες χώρες, δεν είναι ελληνικά, για να ελέγξουμε και την ποιότητα του νερού που κατεβαίνει. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τον έλεγχο των ποταμών που εκβάλλουν στο Θερμαϊκό, έτσι ώστε να φροντίσουμε και στην ουσία του να είναι καθαρός και σε ό,τι αφορά την ποιότητα του νερού να είναι καθαρός. Ο επιφανειακός καθαρισμός βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ στην οπτική του εικόνα, το βλέπει ο κόσμος και το χαίρεται, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ουσιαστικός έλεγχος με ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα και σε ό,τι αφορά την ποιότητα του νερού. Thank you.